Επίσημα που ξεπληρώσει. Τι πιάνει, τι. Τι θα γίνει, τίποτα, θα τα φάνε αυτά, όλα. Ο Μανώλης, πουλώντας μικροπράγματα με έναν πάγκο, προσπαθεί να βγάλει μεροκάματο και ένσημα που χρειάζονται για να βγει σε 3 χρόνια στη σύνταξη. Εργάζεται από 12 ετών και όταν βγει, βάσει των προβλέψεων Κατρούγκαλου, θα πάρει κατά 30% πιο μειωμένη σύνταξη από αυτή που θα έπαιρνε σήμερα. Να σου πω το πώς το βλέπω το μέλλον. Χειρότερο θα είναι. Δεν υπάρχει. Τι να δω για αύριο, να δω τι. Μεροκάματο. Εδώ. Δεν έχει μεροκάματο. Εδώ, αν θα φύγω να πάρω 1, 2, 3, 5 ευρώ, είναι έτσι τιμά. Η μείωση προκύπτει τόσο από τα ποσοστά αναπλήρωσης, όσο και από τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης αλλάζουν στο 40,7% για 40 χρόνια ασφάλισης, την ώρα που σύμφωνα με τον νόμο Λοβέρδου βρίσκονταν στο 60%, ενώ με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του νόμου ΡΕΠΑ ήταν 70%. Είμαι αγανακτισμένος, βγήκα στη σύνταξη με ένα 1380 και έχω φτάσει 850. 3 παιδιά, το ένα άνεργο. Τα 2 τα άλλα, εξωτερικό. Ο Γιάννης είχε την ατυχία να βγει πέρυσι στη σύνταξη. Συνταξιοδοτήθηκε με 35 ετία και θα είναι και αυτός ένας από τους μεγάλους χαμένους. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, οι νέες συντάξεις θα προκύπτουν από το άθροισμα της Εθνικής. 384 ευρώ από 20 ετία για πάνω και 345 ευρώ για 15 χρόνια. Και της ανταποδοτικής που υπολογίζεται με τις αποδοχές από το 2002 και τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Προσπαθώ να συντήσω και το παιδί μου το άνεργο. Ευτυχώς που έχω σπίτι και το πληρώνω με ενίκιο, με τα ΦΠΑ και τα ένφια κτλ. Αποτέλεσμα των νέων μειώσεων θα είναι οι μέσες συντάξιμες αποδοχές να κυμαίνονται στο επίπεδο των 655 ευρώ. Όλα αυτά τα χρόνια, εσένα, βίο ενός εργαζομένου 35 χρόνια, ο καθένας είχε υπολογίσει και είχε δώσει τις ανάλογες εισφορές. Επιπλέον, στη σύνταξη θα υπολογίζονται οι συντάξιμες αποδοχές όλου του εργασιακού βίου και όχι των 5 καλύτερων ετών, όπως ίσχυε στο ΙΚΑ, του τελευταίου μισθού, όπως ίσχυε στις ΔΕΚΟ, και του μισθού του Οκτωβρίου του 2011, που ίσχυε για τους δημοσίους υπαλλήλους. Από την αρχή, εφέτος το έτος δηλαδή, μιλάμε για το 2016. Έπαιρνα 299 και έχει κατέβει στο 63 ευρώ. Στη Βουλή ξέσπασε άγρια κόντρα στη συζήτηση για το ασφαλιστικό, όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Κεγκέρογλου, κατηγόρησε τον Γιώργο Κατρούγκαλο για πολιτική απατεωνιά, λέγοντας ότι διορίστηκε επιμερών ΠΑΣΟΚ ως επικεφαλής στην επαγγελματική κατάρτιση ΑΕ. Που πρέπει να θυμίσω στην Ολομέλεια ότι σας γνώρισα όταν περιμένατε στον προθάλαμο ενός υπουργού για να σας διορίσει στην επαγγελματική κατάρτιση ΑΕ. Το θυμάστε, κύριε Κατρούγκαλε? Σας διόρισε λοιπόν στην επαγγελματική κατάρτιση ΑΕ και μαζί με όλους τους άλλους πρέπει να απολογηθείτε για αυτά τα οποία κατηγορήσατε. Συνέβη παραδόξως ένας διορισμός στην περίοδο της δικής σας διακυβέρνησης να μην ήταν ρουσφετολογικός. Όταν βέβαια όμως το ρουσφέτ είναι η θρησκεία.